Να συνεχίσουμε όμως τώρα, να αλλάξουμε και διάθεση, θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Μία σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης είναι, που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να χαρίσει ζωή στον πάσχοντα συνάνθρωπό του. Πώς? Δίνοντας λίγο από το χρόνο του και μία μονάδα αίματος και μυελό των οστών. Η αιμοδοσία και η δωρεά μυελού των οστών ήταν το επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, και την οποία ημερίδα διοργάνωσε η αιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και τη Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Ελευθερία Ζερβού, που είναι διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Καλησπέρα σας, κυρία Ζερβού. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας. Να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, υγεία και τύχη. Μακάρι σε όλο τον κόσμο και στους ασθενείς μας πρωτίστως. Πολύ σωστά. Όπως ανέφερα προου λίγου, προλογώντας το θέμα, η αιμοδοσία και η δωρεά μυελού των οστών ήταν το επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ημερίδα στην οποία ήσασταν κι εσείς παρούσα, ενώ στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιήσατε και μία ομιλία. Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική από την αιματολογική κλινική του νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα από την καθηγήτρια την κυρία Καψάλη, η οποία αιματολογική κλινική είναι η κλινική εκείνη η οποία κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση αίματος στο νοσοκομείο μας και οι αιματολογικοί ασθενείς είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα στη μετάγγιση. Σε μια χώρα που δυστυχώς πανελλαδικά ακόμη υπάρχουν προβλήματα ως προς την κάλυψη των αναγκών μας σε αίμα. Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία ήταν σημαντική, γιατί όπως ξέρετε τις περισσότερες φορές όλες οι κινητοποιήσεις για τους αιμοδότες γίνονται από την πλευρά της αιμοδοσίας. Αυτή τη φορά βγήκε προς τα έξω και η αιματολογική κλινική και έδειξε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία συνανθρώπων μας και ασθενών που, όπως είπε και η κυρία Καψάλη, δυστυχώς αλλάζει η επιδημιολογία των αιματολογικών νοσημάτων. Είναι κάτι που βλέπαμε καθημερινά. Παλιότερα είχαμε σε μεγαλύτερες ηλικίες την εμφάνιση μιας λευκαιμίας, ενός μυελοδυσπλαστικού ή ενός πολλαπλού μυελώματος. Δυστυχώς σήμερα, ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες, βλέπουμε να εμφανίζονται αυτά τα νοσήματα. Που θα πρέπει να πούμε ότι ένα τέτοιο νόσημα θα απαιτήσει πολλές μεταγγίσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από αυτή την άποψη ήταν πάρα πολύ σημαντική για την αιμοδοσία. Απ' την άλλη πλευρά ήταν πολύ σημαντική και η καμπάνια που έγινε για τη δωρεά μυελού των οστών, διότι και εκεί θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί από τους αιματολογικούς ασθενείς, παρόλες τις θεραπείες που τους γίνονται, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να θεραπευτούν αν δεν συνεχίσουν με μεταμόσχευση μυελού των οστών. Και όπως το αίμα, έτσι και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνάνθρωποι μας, δότες, για να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δώσαμε στην κοινωνία των Ιωαννίνων για άλλη μία φορά ένα ερέθισμα να σκεφτούν σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και με την προσφορά μυελού των οστών. Την σπουδαιότητα και των δύο αυτών, και του να δίνει κάποιος αίμα, αλλά και του να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τα επόμενα λεπτά. Κυρία Ζερβού, ποιες είναι οι ετήσιες ανάγκες για αίμα στη χώρα μας, σε τι ποσοστό περίπου κυμαίνονται, για να έχουμε μία εικόνα? Ναι. Οι ανάγκες της χώρας μας φαίνεται ότι είναι γύρω στις 550 με 600 χιλιάδες μονάδες, που φαίνεται ότι είναι μεγάλος αριθμός σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα. Πρώτον, έχουμε περίπου 3.500 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και τρεπανοκυταρική αναιμία,
που οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να μεταγγίζονται συστηματικά. Δηλαδή, κάθε 15 μέρες θα πρέπει να παίρνουν 2 μονάδες αίματος. Άρα, 100.000 μονάδες το χρόνο πρέπει να απευθύνονται προς αυτούς τους ασθενείς. Άρα, 100.000 είναι οι σταθερές ανάγκες για αίμα. Σκεφτείτε, μόνο για μία ασθένεια, μόνο για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. Για ασθενείς τώρα, για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς μας, για να πούμε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις καθημερινές ανάγκες των μεταγγίσεων όλων των ασθενών. Και με μεσογειακή αναιμία, και αιματολογικούς ασθενείς, και όλες τις μεγάλες επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα, και τις μεταμοσχεύσεις που γίνονται, και τα δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα που βλέπετε, πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά δεν είναι μόνο όσοι πεθαίνουν, πόσοι τραυματίζονται και τι ποσότητες αίματος χρειάζονται αυτοί οι τραυματίες, θα πρέπει να έχουμε γύρω στις 600.000 αιμοληψίες το χρόνο. Το κατορθώνουμε, φτάνουμε γύρω στις 550.000 μονάδες, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, γιατί παίρνουν το δρόμο της δημοσιότητας όλες αυτές οι εκκλήσεις που γίνονται από τις ομάδες των ασθενών με μεσογειακή αναιμία, ότι το καλοκαίρι στον Πέδων, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να βρουν αίμα, δεν μπορούν να μεταγγιστούν. Πέφτει πολύ ο αιματοκρίτης τους ή αντί να πάρουν 2 μονάδες ερυθρών, παίρνουν 1 μονάδα με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται από ταλαιπωρία και από άγχος που έχουν. Επομένως, οι ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε είναι περίπου 600.000. Και μην ξεχνάτε τον κόσμο που δέχεται η χώρα μας το καλοκαίρι κυρίως. Όλο το χρόνο, αλλά το καλοκαίρι, όλα αυτά τα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, ανεβάζουν τον αριθμό των ασθενών που χρήζουν μετάγγισης. Και να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι πέρα από τους ασθενείς που χρήζουν μετάγγισης, που μας είπατε και πιο αναλυτικά, να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι σημαντικό ποσοστό των αναγκών αφορά και τραυματίες από τροχαία ατυχήματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει διαθεσιμότητα διαθέσιμα από θέματα αίματος. Κάπως ο χρόνος είναι ο χρησιμότερος παράγοντας για την επιβίωση αυτό. Ακριβώς, διότι πρέπει να υπάρχει το απόθεμα εκείνη τη στιγμή. Μία προγραμματισμένη μετάγγιση μπορεί να την καθυστερήσει κανείς. Να πάει και μια μέρα πίσω και 2 μέρες και 3, ανάλογα με τον αιματοκρίτη. Θα ταλαιπωρηθεί, μένω άρρωστος, δεν θα κινδυνεύει όμως η ζωή του. Σε ένα τροχαίο ή σε μια βαριά αιμορραγία για οποιοδήποτε λόγο ή ένα χειρουργείο που πραγματοποιείται μία επέμβαση καρδιάς και αιμορραγήσει μέσα στο χειρουργείο, πρέπει να έχεις εκείνη την ώρα μεγάλη ποσότητα αίματος να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται να περιμένεις να έρθουν εκείνη τη στιγμή οι αιμοδότες για να το καλύψεις. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόκ. Για το δικό μας το νοσοκομείο, που ξέρετε είναι το μεγαλύτερο στην περιφέρεια και δέχεται περιστατικά ανεξαρτήτως εφημερίας κάθε μέρα, εμείς πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες μονάδες αίματος για να καλύψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρετε, το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι, κάθε μέρα είχαμε μια ρήξη ανευρίσματος που μας ερχόταν από την Πελοπόννησο, από τη Δυτική Μακεδονία, από την Κέρκυρα, από όλα τα Ιόνια και ερχόταν σε εμάς. Εάν δεν είχαμε εμείς αίμα να το μεταγγίσουμε, τι θα γινόταν? Θα πέθαινε ο άνθρωπος. Η χώρα μας, η Ελλάδα, τι ποσοστό καταγράφει όσον αφορά τους εθελοντές αιμοδότες σε παγκόσμια κλίμακα, σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες? Κοιτάξτε να δείτε. Συνολικά, η Ελλάδα θεωρείται ότι είναι από τις χώρες που οι κάτοικοί της δίνουν αίμα. Αν δει κανείς ανά 100 κατοίκους πόσοι δίνουν.
Όμως, ποια είναι η στρέβλωση που συμβαίνει και υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Ενώ άλλες χώρες με ίδιο πληθυσμό και με λιγότερες αιμολυψίες μπορούν και επιτυγχάνουν καλύτερη διαχείριση των ασθενών. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν έχουμε σταθερούς εθελοντές αιμοδότες, όπως έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όλες οι αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή αιμοδότες οι οποίοι αιμοδοτούν χωρίς να χρειάζεται κάποιος δικός τους άνθρωπος μετάγγιση. Το έχουν βάλει στη ζωή τους ότι θα πρέπει μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, τρεις, ανάλογα πώς το θεωρούν εκείνοι ότι τους εξυπηρετεί, και πηγαίνουν και δίνουν αίμα. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Καλύπτουμε με εθελοντικό αίμα πανελλαδικά γύρω στο 60% των αιμοδοτών μας είναι εθελοντές αιμοδότες. Όλοι οι άλλοι είναι αιμοδότες της τελευταίας στιγμής. Σας λένε παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να χειριστεί ένας φίλος σας, ένας συγγενής σας. Τρέχετε στην αιμοδοσία, μάλλον τρέχουν οι συγγενείς την τελευταία στιγμή να βρουν αιμοδότες, να τους πάνε στην αιμοδοσία να δώσουν αίμα. Όλο αυτό έχει μεγάλο πρόβλημα ως προς τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορεί ένα σύστημα να στηρίζεται ανάλογα στους ασθενείς που θα έχει εκείνη τη στιγμή που θα δώσουν τελευταία ώρα αίμα. Πρέπει οι αιμοδότες να δίνουν σταθερά, να δίνουν σε τεκτά διαστήματα, ώστε τα αποθέματα του αίματος διαρκώς να πληρώνονται και να παραμένουν στη διαθεσιμότητα όλων των υπηρεσιών αιμοδοσίας όλη τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα και είναι επίσης η ανομοιογένεια που υπάρχει. Στην περιοχή τη δική μας, ίσως με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, με όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε, περίπου κοντά στο 80% των αιμοδοτών είναι εθελοντές. Είναι εθελοντές εδώ, δεν είναι όμως άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εκεί εξακολουθεί, δηλαδή είναι περιοχές που είναι 30% εθελοντές. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τις δυσκολίες που έχει το σύστημα αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το ερώτημα που θα σας έθετα τώρα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί η χώρα μας καταγράφει χαμηλά ποσοστά όσον αφορά τους εθελοντές αιμοδότες? Θα σας πω εγώ αμέσως. Διότι δυστυχώς τόσα χρόνια παλεύουμε, αλλά δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε πετύχει σε διοικητικό επίπεδο την οργάνωση των αιμοδοσιών έτσι που να μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας και είναι και οι μεγαλύτερες ανάγκες, να μην μπορεί ο αιμοδότης το απόγευμα να βρει μία αιμοδοσία να αιμοδοτήσει. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Να κλείνουν οι αιμοδοσίες 2 η ώρα το μεσημέρι. Δεν μπορεί τα Σαββατοκύριακα να είναι κλειστές οι υπηρεσίες αιμοδοσίας. Δεν μπορεί να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις για λήψη αίματος. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε ότι μπορούμε εύκολα να το διαχειριστούμε αυτό. Εμείς κρατάμε την αιμοδοσία στο Πανεπιστημιακό ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τις καθημερινές, και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αυτό απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όμως το κάνουμε γιατί ο αιμοδότης δεν μπορεί, όταν εργάζεται, όταν ξέρουμε πόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες στη ζωή σήμερα, να μην έχει τη δυνατότητα να βρει ανοιχτή μία αιμοδοσία. Επομένως, το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε μία πολιτική προσέλκυσης όπως έχουν όλες οι αναπτυγμένες οι χώρες, η οποία να έχει αρχή, μέση και τέλος. Τι εννοώ με αυτό? Να υπάρχουν άνθρωποι, εγώ τώρα αυτά που σας λέω μπορεί να μην μπορώ να προσελκύσω κανένα. Θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι το αντικείμενό τους στις υπηρεσίες αιμοδοσίας αυτό, η προσέλκυση των αιμοδοτών. Να έρχονται σε επαφή με τους φορείς της κάθε πόλης, της κάθε κοινότητας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την εκκλησία, με τα σχολεία, να κάνουν προγράμματα, να γίνονται ενημερώσεις. Να μην γίνεται μια ενημέρωση τώρα και μετά από 2 χρόνια η επόμενη και μετά ξανά, όπως του κατέβει του καθενός. Αυτό θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα
από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, να γίνονται καμπάνιες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι Έλληνες είναι πολύ συναισθηματικός λαός. Δεν έχει πρόβλημα στο να δώσει και σας είπα ότι δίνει. Δεν το δίνει όμως το αίμα με ένα συντεταγμένο τρόπο. Όλα αυτά δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Μας είπατε εσείς όλες τις παραμέτρους. Εγώ θα σταθώ στην τελευταία. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι ότι η αιμοδοσία βοηθά να σωθούν χιλιάδες ζωές. Αυτό ίσως όμως που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ορισμένοι άνθρωποι, είναι ότι η αιμοδοσία δεν βοηθά μόνο τους λήπτες, αλλά προσφέρει και ωφέλη και στον δότη. Σωστά. Ναι, βεβαίως. Θα το πούμε και αυτό. Αλλά πριν στα προβλήματα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάτι που το λέω πάντοτε. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, παντού είναι, σε όλο τον κόσμο, η προσέγγιση των νέων ανθρώπων. Που ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι πιο υγιείς, έχουν το χρόνο, σπουδάζουν, έχουν περισσότερες δυνατότητες με τα μέσα να ενημερωθούν κτλ. Να πάνε να δώσουν αίμα. Εδώ συμβαίνει το παράδοξο, να δίνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι νέοι να μην δίνουν αίμα. Που φαίνεται ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Είχαν ξεκινήσει προγράμματα από τα δημοτικά ενημέρωσης. Δεν μπορούν τα παιδάκια βέβαια να δώσουν αίμα, να ενημερωθούν, να γίνει μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα της αιμοδοσίας. Είχαν και πολύ καλά αποτελέσματα. Έδειχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα παιδιά. Με τον κορονοϊό σταμάτησαν, υποτίθεται φέτος θα ξεκινούσαν και ακόμη δεν έχουν οργανωθεί αυτά τα προγράμματα στα σχολεία. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι πρέπει να μπαίνει ένας στόχος. Ένας στόχος θα πρέπει να είναι ο κυριότερος, ότι πρέπει να μάθουμε τα νέα παιδιά να αιμοδοτούν. Τώρα, ως προς τα ωφέλη της αιμοδοσίας, είναι πάρα πολλά και βεβαίως το πρώτο είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην αιμοδοσία για να δώσει αίμα, βρίσκεται υπό μία ιατρική επιτήρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πριν δώσει αίμα, παίρνουμε ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, γίνεται μέτρηση της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη και των άλλων στοιχείων του αίματος, γίνεται μια γενική αίματος, βλέπουμε την πίεσή του, ξέρετε πόσους, βλέπουμε τον καρδιακό ρυθμό, ξέρετε πόσες περιπτώσεις με υπέρταση ανιχνεύομαι στην αιμοδοσία και τους συμβουλεύομαι πώς θα πρέπει να κινηθούν, θα πρέπει να απευθυνθούν στον οικογενειακό τους γιατρό ή στον παθολόγο για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν την πίεση, ή σε άλλες περιπτώσεις από την γενική αίματος που γίνεται βρίσκουμε διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν για τα οποία δεν ήταν ενημερωμένοι οι αιμοδότες μας. Επομένως, πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με τη λήψη του αίματος, το αίμα που παίρνουμε είναι τέτοια η ποσότητα που αντικαθίσταται πάρα πολύ σύντομα. Μέσα σε ένα μήνα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό αιματοκρίτη, τους κάνει καλό, διότι ο υψηλός σίδηρος, ξέρουμε ότι ευθύνεται για διάφορα προβλήματα στην υγεία μας, όπως επίσης όταν ο υψηλός αιματοκρίτης μπορεί να ευθύνεται πολλές φορές και για διάφορα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια τα οποία συμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει υψηλό αιματοκρίτη θα πρέπει να έρχεται να δώσει πολύ υψηλό αιματοκρίτη, να δώσει αίμα χωρίς να τσεκαριστεί μήπως υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα κτλ. Όμως, αυτοί οι οποίοι δίνουν τακτικά αίμα, το κυριότερο είναι ότι βρίσκονται υπό μία διαρκή επιτήρηση. Και πολλές φορές βλέπουμε αιμοδότες μας, οι οποίοι έρχονται επί σειρά ετών και δίνουν αίμα και κάποια στιγμή κάτι βρίσκουν. Και τους παραπέμπουμε στους ανάλογους γιατρούς. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι ανεξάρτητα από αυτά τα ωφέλη τα οποία έχει ο αιμοδότης σε σχέση με την σωματική του υγεία, το να δίνει κάποιος αίμα, και αυτό αποτυπώνεται από πολλές μελέτες, δίνει στον άνθρωπο μια του δίνει μια μεγάλη χαρά,
μία μεγάλη... του δίνει τη δυνατότητα να αισθάνεται ότι βοηθάει τον συνάνθρωπό του. Και πιστέψτε με, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ενισχύει τον αλτρουισμό. Είναι ένα ξέρετε, η αιμοδοσία, αν το δει κανείς κοινωνιολογικά, είναι από τις μεγαλύτερες πράξεις εθελοντισμού, γιατί ο εθελοντισμός μπορεί να είναι και να... Όχι μπορεί να είναι, είναι και να βοηθήσουμε να μαζευτούν τα σκουπίδια και να βοηθήσουμε να καθαρίσουμε από τα χόρτα μία περιοχή κτλ. Όμως εδώ δίνεις κάτι, δεν δίνεις μόνο το χρόνο σου, δίνεις κάτι από τον εαυτό σου. Και ξέρετε, αυτό στους αιμοδότες τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και το βλέπουμε ότι στην αρχή δεν το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι, ενώ όταν δίνουν πάρα πολλές φορές, στο τέλος τους γίνεται μία ανάγκη. Τους δίνει μία πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτό το γεγονός, ψυχολογική ικανοποίηση. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως και το πιο σημαντικό για μένα. Για μένα είναι και για μένα, και όχι μόνο για μένα, αλλά για τους, οι ίδιοι οι αιμοδότες το εκφράζουν αυτό. Ξέρετε, δεν συνειδητοποιούν πολλές φορές το τι προσφέρουν. Αλλά όταν βρεθούν με ανθρώπους που ευεργετούνται από αυτή τους την προσφορά και συνειδητοποιούν, εγώ μου έχει τύχει τώρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με το COVID τα χάσαμε όλα, αλλά παλιά που κάναμε βραβεύσεις αιμοδοτών, κάναμε μια εκδήλωση συνήθως το καλοκαίρι στην γιορτή, στην Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη, και μαζεύονταν οι αιμοδότες, καλούσαμε και ασθενείς και μιλούσαν και μιλούσαν οι ασθενείς και συνειδητοποιούσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τη δική τους την προσφορά. Ξέρετε ότι έβλεπα αιμοδότες να κλαίνε, γιατί εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούσαν τι προσέφεραν. Ενώ πριν έρχονταν, έδιναν το αίμα και δεν καταλάβαιναν και οι ίδιοι τη μεγάλη σημασία που έχει ένας ασθενής ο οποίος περιμένει. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις να μεταγγιστείς και να σου λένε «Δεν έχω να σε μεταγγίσω. Έλα αύριο, έλα μεθαύριο». Πολλοί δεν είναι από εκεί που υπάρχουν τα νοσοκομεία. Ή να καθυστερεί σε ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο περιμένοντας μία μετάγγιση, γιατί πρέπει να μεταγγιστεί. Ή να καθυστερεί μία θεραπεία γιατί δεν έχουμε να του δώσουμε, παραδείγματος χάρη, αιμοπετάλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν το συνειδητοποιεί και ο αιμοδότης αυτό, αισθάνεται όχι περήφανος, δεν θα το έλεγα περήφανος, αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Είναι σίγουρα μία πράξη μεγάλης γενναιοδορίας του να βοηθάμε να σωθεί η ζωή κάποιου που είναι σε ανάγκη. Έτσι είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, όσοι στην αρχή δεν το καταλαβαίνουν, αλλά περνώντας, και αυτό φαίνεται, ότι στην αρχή ζητάνε, λένε, μια βράβευση, κάτι, να έχει ένα αντίκτυπο η αιμοδοσία. Βλέπετε μετά στο τέλος ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 40, 50, 60, 100 φορές αίμα, δεν θέλουν τίποτα. Δεν θέλουν τίποτα. Αισθάνονται μόνο τη χαρά ότι βοήθησαν έναν άνθρωπο. Ξέρετε, είναι σε εμάς, είναι ένα σχολείο, η αιμοδοσία είναι ένα σχολείο. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται διακοπές και τους καλούμε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη ομάδα και ένα συγκεκριμένο τύπο αίματος που ταιριάζει με κάποιους, με πολύ λίγους ανθρώπους που πανελλαδικά μας ζητιέται ένα αίμα για τον τάδι, το παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή μας ζητάνε ένα αίμα για την καρδίτσα. Επίσης σήμερα μας ζητούσαν άλλο ένα αίμα για τη Θεσσαλονίκη που είναι συγκεκριμένους ασθενείς που δεν μπορούν να του βρουν αίμα. Και πολλές φορές που τους καλούμε δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε το τηλέφωνο και έχουν έρθει. Και πολλές φορές έρχονται και άνθρωποι που δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα ούτε να πάρουν ταξί ούτε δεν έχουν αυτοκίνητο. Με τα πόδια πολλές φορές έχουν έρθει. Είναι πραγματικά συγκινητική η ανταπόκριση των αιμοδοτών μας και είμαστε και εμείς οι υπηρεσίες αιμοδοσίας και οι ασθενείς μας ευγνώμονες για αυτή την προσφορά τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό σε αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρατε. Ακριβώς τα λέω για να τα συνειδητοποιούν και οι άλλοι, γιατί ξέρετε πολλές φορές
όλοι κάνουν, στην Ελλάδα είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, όλοι να βρίζουμε, να λέμε «Α, η αιμοδοσία δεν κάνει τίποτα», «Α, ο άλλος δεν κάνει», άλλα αυτά κτλ. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ τίποτα για τους άλλους. Επομένως, τα λέω για να καταλάβουν και να δείχνουμε το δέοντα σεβασμό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει κάτι που εμείς δεν το έχουμε κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι δεν ζήτησαν αυτοί ποτέ τίποτα. Πολλοί, ξέρετε, στο δημόσιο μπορεί να πει κανείς ότι παίρνουν μια μέρα άδεια, δύο. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο μεροκάματο και δεν παίρνουν τίποτα. Σας είπα πριν ότι βάζουν και από την τσέπη τους. Ταλαιπωρούνται, έρχονται από μακριά. Είναι για κάποιες ομάδες που τους ζητάμε να πάνε, παραδείγματος χάρη, από την Οικουμενίτσα στο νοσοκομείο Φιλιατών να αιμοδοτήσουν για να μας στείλουν το αίμα. Δηλαδή δεν είναι και στην πόρτα τους να συμβεί αυτό. Για μένα, αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μία παρένθεση, ένα μικρό σχόλιο, ότι σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, σε αυτούς τους καιρούς, που για κάποιον περίεργο λόγο ή για πολλούς λόγους, ενδεχομένως φταίνε και οι ρυθμοί της καθημερινότητας, έχουμε χάσει λίγο την ανθρωπιά μας ίσως και εστιάζουμε, κάνουμε focus μόνο σε εμάς. Δηλαδή δεν κοιτάμε, δεν ρίχνουμε το βλέμμα μας και στον απέναντί μας και στους συνανθρώπους μας. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και αυτοί οι άνθρωποι που, στους οποίους αναφερθήκατε, για μένα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί η αιμοδοσία είναι μια πράξη γενοδορίας, μια πράξη προσφοράς. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που είπα πριν, δίνεις κάτι που το έχεις, που μπορείς να το δώσεις, δεν το κάνουν όμως όλοι αυτό και κάποιος δεν το έχει και περιμένει να ζήσει, αυτό που λέω το περιμένει να ζήσει, δεν είναι μεταφορικό. Για κάποιους ασθενείς είναι κυριολεκτικό, ότι αν δεν τους μεταγγίσουμε θα πεθάνουν. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να περιμένει καθόλου. Πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Όταν έρθει μία γυναίκα, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που, και αυτό που φοβόμαστε πάντοτε, όταν έρθει μία γυναίκα με αιμορραγία στην κύηση ή γέννησε και αιμορραγεί σε χρόνους μηδενικούς, πρέπει να δώσεις δεκάδες αίματα. Έχουμε φτάσει να δώσουμε και 100 μονάδες ερυθρά μέσα σε 15-20 ώρες. Σε μία γυναίκα που έχουμε τη χαρά, πολλές από αυτές τις βλέπω και με τα παιδάκια τους στην πόλη και συγκινούμε, και αυτές οι γυναίκες ζούνε από αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους. Θα είχαν πεθάνει και αυτές και το παιδάκι τους. Καταλάβατε. Μιλάμε για τέτοια παραδείγματα. Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχω. Πρέπει να έχω. Πρέπει να τη μεταγγίσω. Εκείνη τη στιγμή. Και ξέρετε τι γίνεται. Ότι όλοι μας, μέχρι να μας συμβεί κάτι, αισθανόμαστε άτρωτοι. Νομίζουμε ότι αυτά αφορούν τους άλλους, ότι δεν αφορούν εμάς. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό να συμβεί είτε και σε εμάς τους ίδιους, είτε και σε κάποιο μέλος της οικογένειας μας και να χρειαστεί αίμα, και τότε καταλαβαίνουμε τη γλύκα που έχει αυτό. Δηλαδή το πόσο δύσκολο είναι όταν το θέλεις να το βρεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε, στο ότι ορισμένες φορές οι άνθρωποι νιώθουν άτρωτοι και ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε εκείνους, δεν τους αφορά, μόνο που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιστραφούν οι ρόλοι, ποιος μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα ενσυναίσθηση. Τώρα, κυρία Ζερβού, για να προλάβουμε να αναφερθούμε και στο μυελό των οστών, τη δωρεά του μυελού των οστών, απλά για να πούμε και να κλείσουμε όσον αφορά την αιμοδοσία. Όσοι θέλουν να δώσουν αίμα, τι πρέπει να κάνουν ή τι δεν πρέπει να κάνουν ενδεχομένως λίγες ώρες ή την προηγούμενη μέρα πριν προχωρήσουν σε αυτή την πράξη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μπορούν να δώσουν αίμα ηλικίες από 18 χρονών έως 65 στην Ελλάδα. Μπορούν να δώσουν και 17 χρονών, και συμβαίνει αυτό όταν πηγαίνουμε σε σχολεία, όταν έχουμε την συγκατάθεση του κηδεμόνα. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Μπορούν να δώσουν αίμα
από αυτές τις ηλικίες, όλοι όσοι δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, και όταν λέμε σοβαρό πρόβλημα υγείας εννοούμε από το καρδιαγγειακό, να έχουν περάσει ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, να έχουν μια καρδιοπάθεια, να έχουν κάποιο άλλο λοιμώδες νόσημα. Ο πυρετός, ο πρόσφατος πυρετός, δηλαδή αν είχε μία και μία ίωση να είχε, πρέπει να περάσουν 10 με 14 μέρες, γιατί ξέρετε το αίμα είναι, είναι ένας ιστός ο οποίος μεταφέρεται από τον έναν άνθρωπο στον άλλον άνθρωπο και κουβαλάει όλες τις λοιμώξεις που μπορεί να έχει κάποιος από εμάς. Επομένως πρέπει να είμαστε σχολαστικοί σε αυτή την περίπτωση. Ως προς τα υπόλοιπα, να μην έχει νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, να μην έχει κάποιο σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα. Όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσει με το γιατρό στην αιμοδοσία που θα του πάρει το ιστορικό. Και αν είναι γυναίκα, να έχουν περάσει 6 μήνες από τη γέννηση του παιδιού της και να μην θυλάζει. Είναι και άλλοι παράγοντες. Λέω τώρα τα πιο χοντρά, αυτά που συναντάμε κάθε μέρα. Θα πρέπει το πρωί να έχει φάει ένα πρωινό και θα πρέπει την προηγούμενη μέρα να έχει κοιμηθεί καλά, να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 5-6 ώρες και να μην έχει πει αλκοόλ. Τώρα, αν παίρνει φάρμακα, θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό της αιμοδοσίας για να δούμε, γιατί σε κάποιες παίρνεις χάρη. Αν παίρνεις φάρμακα για χοληστερίνη, είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν συχνά, μπορεί να δώσει αίμα. Αν παίρνει αντιπερτασικό, γιατί τα περισσότερα αντιπερτασικά μπορούν να δώσουν αίμα, όμως ρωτάμε και το σκεύασμα για να είμαστε σίγουροι ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αιμοδοτήσει. Να είναι σίγουροι οι υποψήφοι αιμοδότες μας ότι είμαστε τόσο σχολαστικοί, πολλές φορές το παρακάνουμε, ίσως αποκλείομαι περισσότερους από όσους θα έπρεπε, γιατί σεβόμαστε και την υγεία των ίδιων των αιμοδοτών, αλλά και τους ασθενείς οι οποίοι θα πάρουν το αίμα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτών. Δηλαδή, θέλουμε να πάρουμε το αίμα, αλλά αυτό το αίμα που θα πάρουμε θα πρέπει να μην βλάψει τον ασθενή. Ή θα πάρουμε το αίμα, αλλά θα το πάρουμε από υγιείς ανθρώπους που η αιμοδοσία δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα στους ίδιους. Πιστεύω καταλάβαμε όλη την σπουδαιότητα του να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης. Τώρα να αναφερθούμε όμως και στην δωρεά μυελού των οστών. Αρχικά, ναι. Πόσοι άνθρωποι περίπου διαγνώσκονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο με καρκίνο του αίματος, όπως είναι η λευχαιμία, που είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου στα παιδιά. Γύρω στις 250.000 κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη που ξέρω τα δεδομένα. Έχει ανεβεί αυτός ο αριθμός και το βλέπουμε κι εμείς, αλλά δεν είναι μόνο η λευχαιμία. Είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, δηλαδή δεν μπορεί να παράγει ο μυελός των οστών αίμα και αυτοί οι ασθενείς ζουν μόνο με τις μεταγγίσεις που τους γίνονται σε τακτικά διαστήματα. Είναι το πολλαπλούν μυέλωμα που σήμερα έχουν βγει και πάρα πολύ καλές θεραπείες, αλλά πρέπει να υποστηριχθούν στη φάση των θεραπείων τους και από τις μεταγγίσεις. Σε κάποιοι όμως μπορεί να χρειαστούν, όπως είπαμε, δεν θα χρειαστούν. Όσοι έχουν λευχαιμία, δεν θα χρειαστεί ή πολλαπλούν μυέλωμα ή μυελοδυσπλαστικό ή απλαστική ανέμεινα, δεν θα χρειαστούν όλη μεταμόσχευση. Κάποιοι που δεν θα δράσει η θεραπεία όπως πρέπει θα προχωρήσουν, είναι το επόμενο βήμα, το δεύτερο βήμα, αν υποτροπιάσουν, να γίνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω εξ αρχής, γιατί ο μυελός των οστών τους φοβίζει λίγο τους ανθρώπους. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα αυτό που μεταμοσχεύομαι είναι... Δεν τρυπάμε τη σπονδυλική στήλη. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα πούμε για την διαδικασία, γιατί και εγώ θέλω να αναφερθούμε στη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια, ότι φοβάται ο κόσμος. Αλλά πριν καταλήξω. Είναι αρχαίωνα αιμοποιητικά κύτταρα. Έτσι θα έπρεπε κανονικά να το λέμε, γιατί νομίζω ότι και μόνο που το ακούν αυτό, τους φοβίζει. Ένας από τους λόγους που δεν δίνουν είναι επειδή αισθάνονται ότι θα τους κάνουμε, θα τους τρυπήσουμε κτλ.
Πριν αναφερθούμε όμως αυτό, θα ήθελα, πιστεύω ότι είναι εύλογο, είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, μπας και ευαισθητοποιηθούμε, ναι. Θέλω να αναφερθούμε στο πόσο εύκολη ή δύσκολη υπόθεση είναι η έβρεση ενός συμβατού δότη μυελού των οστών. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γεννιόμαστε όλοι με ένα γενετικό υλικό που διαφέρει πάρα πολύ από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Αν σκεφτείτε ότι αν αναζητήσουμε να κάνουμε μεταμόσχευση σε ένα δικό μας άνθρωπο και ψαχτούμε όλοι μέσα στην οικογένεια, μόνο από τους 10 οι 3 θα μπορέσουν να βρούνε κάποιον που να μοιάζει πιο πολύ μέσα από την οικογένειά τους. Επομένως, αυτό και μόνο δείχνει πόσο αναγκαίο είναι να έχουμε ψάξει πριν και να έχουμε ταυτοποιημένους, όπως λέμε, δηλαδή να έχουμε εξετάσει τα γονίδια πάρα πολλών ανθρώπων για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα τέριασμα στα περισσότερα αντιγόνα αυτού που, τα έχει ανάγκη, που έχει ανάγκη να πάρει το μυελό των οστών σε σχέση με αυτόν που θα δώσει. Δηλαδή, το να δώσουμε, να κάνουμε εμείς μία εξέταση για να γίνουμε δότες μυελού των οστών και να μας φωνάξουν να δώσουμε το μόσχευμα, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το πιθανότερο είναι ότι θα δώσουμε, θα εξεταστούμε και δεν θα μας φωνάξουν ποτέ. Όμως, θα μου πείτε γιατί το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε διότι αυτή τη στιγμή, ακριβώς λόγω της μεγάλης δυσκολίας που υπάρχει να μπορέσουμε να βρούμε συμβατούς δότες, υπάρχει μία παγκόσμια δεξαμενή δοτών μυελού των οστών, που εκεί όλοι οι υποψήφιοι δότες οι οποίοι ελέγχονται μπαίνουν σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα και από όλο τον κόσμο και από τους δικούς μας τους ασθενείς. Αν χρειάζεται κάποιος να μεταμοσχευθεί, εάν δεν υπάρχει από το οικογενειακό περιβάλλον κάποιος ο οποίος να είναι συμβατός, απευθυνόμαστε εκεί και αυξάνουμε τις πιθανότητες να βρούμε κάποιον που να ταιριάζει το γενετικό του υλικό μαζί με του ασθενή. Αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γι' αυτό θα δείτε ότι και τα ηλικίες τις οποίες απευθυνόμαστε για να γίνουν δότες είναι μέχρι τα 45 χρόνια για να εγγραφούν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μεγαλύτερης ηλικίας, αν βρεθεί συμβατός, δεν μπορεί να δώσει το μόσχευμα. Όμως αυτό το κάναμε για να έχει μεγάλο περιθώριο να βρίσκεται μέσα σε αυτή την τράπεζα, γιατί αν πάει να το κάνει ένας ο οποίος είναι 70 χρονών, σίγουρα το προσδόκιμο της ηλικίας του δεν επιτρέπει να παραμείνει μέσα σε αυτή την τράπεζα, μέσα σε αυτή την δεξαμενή για πολύ μεγάλο διάστημα. Και περιορίζονται οι πιθανότητες να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, αν βρεθεί κάποια στιγμή συμβατός το μόσχευμα, να πάρουμε το μόσχευμα. Στην χώρα μας, πόσοι είναι οι εθελοντές που είναι δότες μυελού των οστών? Αυτοί που είναι ψαγμένοι, που τους έχουμε ελέγξει, εννοείται. Ναι, σωστά. Έχουμε φτάσει τώρα, σύμφωνα με αυτό που αναφέρθηκε προχθές και στην ημερίδα, στις 180.000, που είναι καλός αριθμός σχετικά με βάση τα δεδομένα που είχαμε πριν μερικά χρόνια, που δεν είχαμε καθόλου υποψήφιους δότες. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε μία χώρα πρέπει να έχουμε, ανεξάρτητα από την παγκόσμια δεξαμενή, πρέπει να έχουμε και δικούς μας ελεγμένους δότες, γιατί έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να ταιριάζουν τα HLA αντιγόνα μας, αυτό που λέμε στο συμβατότητα, να ταιριάζουν μεταξύ μας επειδή έχουμε κοινή καταγωγή. Είναι πιο πιθανό και είναι κάτι που βλέπουμε και εμείς. Τώρα που αυξήθηκαν οι υποψήφιοι δότες και στην Ελλάδα και στο δικό μας το νοσοκομείο, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ότι κάθε 2-3 μήνες έρχεται ένας δότης από την περιοχή μας, ο οποίος κάποια στιγμή είχε εξεταστεί,
που βρίσκεται συμβατός με κάποιον ασθενή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αν φτάσουμε να έχουμε γύρω στις 500.000, 1 εκατομμύριο δότες, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και μεγαλύτερες ανάγκες ασθενών Ελλήνων, δικών μας, που δεν μπορούν να βρουν μερικές φορές από πουθενά. Ξέρετε, τα περισσότερα νοσηλεύματα και στην Ελλάδα έρχονται από τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολλά εκατομμύρια δότες ταυτοποιημένους. Και αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι το αίμα την τελευταία φορά που έδωσε στο νοσοκομείο μας, μάλιστα ήταν και συνάδελφος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε συμβατός, το δείγμα, ο μυελός έπρεπε να πάει στην Αμερική. Αυτός που βρέθηκε συμβατός ήταν ένας ασθενής στις ΗΠΑ. Και να το υπογραμμίσουμε αυτό που είπατε, ότι η κοινή καταγωγή αποτελεί μία παράμετρος που αυξάνει τις πιθανότητες έβρεσης δότη, συμβατού. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Και ότι εδώ έχει πολύ σημασία και για την αιμοδοσία, αλλά εδώ ακόμη μεγαλύτερη σημασία να έχουμε νέα παιδιά τα οποία να ελεγχθούν. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βρεθεί συμβατός δότης. Όταν όμως δώσουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι σήμερα, που οι νέοι, αν δώσει ένας που είναι σήμερα 25 χρονών, μπορεί να παραμείνει στην τράπεζα και 40, στην δεξαμενή και 40 χρόνια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυξάνει την πιθανότητα να βρεθεί κάποια στιγμή ότι είναι συμβατός με κάποιον ασθενή. Ενώ αν δεν έχουμε νέους δότες, αυτό περιορίζει ακόμη περισσότερο την έβρεση συμβατών δότων. Και να αναφερθούμε τώρα, μας είπατε προηγουμένως, κάνατε μία αναφορά πριν σας διακόψω, στην διαδικασία κατά την οποία γίνεται κάποιος δότης μυελού των οστών, γιατί όπως μας είπατε, υπάρχει το τοπίο είναι λίγο ασαφές. Είναι ασαφές και υπάρχει φόβος στον κόσμο. Ακριβώς. Ίσως επειδή παλιότερα, γιατί ξέρετε η ιατρική προχωράει με άλματα τα τελευταία χρόνια, παλιά όντως έπαιρναν από το μυελό των οστών. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτά τα κύτταρα που είναι αναγκαία για να γίνει μεταμόσχευση υπάρχουν και μέσα στο αίμα που κυκλοφορεί στις φλέβες μας. Επομένως, δεν χρειάζεται να τρυπήσουμε τη σπονδυλική στήλη για το μυελό για να πάρουμε από εκεί. Παίρνουμε με μία διαδικασία. Όπως παίρνουμε τα αιμοπετάλια, όσοι είναι αιμοπεταλιοδότες. Στο δικό μας το νοσοκομείο, ξέρετε, είναι το μοναδικό στη Βορειοδυτική Ελλάδα που γίνονται αιμοπεταλιαφαιρέσεις. Βάζουμε τον αιμοδότη σε ένα μηχάνημα που παίρνουμε, τρυπάμε τη φλέβα όπως τρυπάμε για να δώσει αίμα. Και είναι μια διαδικασία που διαρκεί περισσότερο, γιατί παίρνει το αίμα και γυρίζει πίσω τα στοιχεία που δεν θέλει, τα ερυθρά και το πλάσμα, και κρατάει μόνο τα αιμοπετάλια. Έτσι και εδώ, ακριβώς με τα ίδια μηχανήματα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνει τα στοιχεία εκείνα του αίματος, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, γυρίζει πίσω όλα τα υπόλοιπα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια, και παίρνουμε ένα σακουλάκι στο τέλος που θα είναι, όπως είναι μία μετάγγιση αίματος, έτσι ο ασθενής θα πάρει και το μυελό των οστών. Από το μόνο που γίνεται εδώ θέλει μία προετοιμασία. 2-3 μέρες νωρίτερα του δίνουν κάτι ενεσάκια για να μπορέσει να αυξήσει, να κινητοποιήσει λίγο τα λευκά του, που δεν έχουν κανένα κίνδυνο, και σε 2 ώρες θα έχει ληφθεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που είναι η ζωή. Για κάποιους ανθρώπους αυτό είναι η ζωή. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει, εάν θέλουμε να εξεταστούμε για δότες μυελού των οστών, ότι έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά, ότι εάν βρεθούμε συμβατοί πρέπει να πάμε. Όχι ότι μας υποχρεώνει κάποιος, ηθικά το λέω αυτό. Διότι είναι τραγικό να αισθάνεται ένας ασθενής που εναποθέτει όλες τις ελπίδες του για ζωή ότι βρέθηκε σε ένα μέρος του κόσμου ένας δότης που ταιριάζει ο μυελός του με το δικό του, που αν το δώσει, του αυξάνει την πιθανότητα να ζήσει,
και μετά να επαναχωρήσει και να μην πάει να το δώσει. Ξέρετε, είναι τραγικό αυτό και έχει συμβεί μερικές φορές. Επομένως, όταν σκεφτούμε ότι θέλουμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών, θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει ότι στη σπάνια περίπτωση που θα βρεθούμε συμβατοί, θα πάμε να δώσουμε. Διότι, εάν δεν πάμε και επαναχωρήσουμε, σας λέω, είναι τραγικό και ψυχολογικά, αλλά και από ιατρικούς λόγους. Δηλαδή, όταν βρίσκουμε, ξέρετε, η διαδικασία είναι ότι τώρα εξεταζόμαστε και μας δεχόμαστε ένα τηλεφώνημα ότι είμαστε συμβατοί για έναν ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση θα κληθούμε να πάμε στην, αν είναι στα Γιάννενα, θα αρχίσει στην αιμοδοσία τη δική μας, έχουν επικοινωνήσει από τα κέντρα με εμάς, να έρθει ο υποψήφιος δότης, να του πάρουμε ένα καινούριο δείγμα, γιατί γίνεται πάλι ένας έλεγχος, να δούμε είναι όντως συμβατός, να το επιβεβαιώσουμε. Από τη στιγμή θα του πάρουμε και το ιστορικό, ότι όντως μπορεί να δώσει το μόσχημα. Εάν βρεθούν ότι όλα είναι εντάξει, θα πρέπει να προχωρήσουν στη συνέχεια, εκεί που νοσηλεύεται ο ασθενής, σε εκτεταμένη χημειοθεραπεία που καταστρέφουν τελείως το μυελό των οστών του, δηλαδή δεν παράγει τίποτα ο μυελός των οστών του, ζει με τα αιμοπετάλια και τα ερυθρά, και τα ερυθρά που του δίνουν με μεταγγίσεις, για να μπορέσει να δεχτεί το μόσχευμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορούμε να το παίρνουμε επιπόλαια ότι θα πάω να δώσω ένα δείγμα και αν βρεθώ και δεν πάω, δεν έγινε και τίποτα. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην πάμε να το κάνουμε αυτό, παρά στη συνέχεια να επαναχωρήσουμε. Είμαι αυστηρή, αλλά επειδή έχω δει περιπτώσεις που έχει συμβεί και έχουμε στενοχωρηθεί όλοι πάρα πολύ, άλλο να συντρέχει ένας ιατρικός λόγος που να μην μπορεί. Αλλά από επιπολαιότητα δεν πρέπει να το κάνουμε. Και πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί είναι όντως τραγικό από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη και για ιατρικούς λόγους που μας είπατε, αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι, το ψυχολογικό κομμάτι. Καταλαβαίνετε, ξέρετε πόσο ένας ασθενής και η οικογένειά του περιμένει, σαν το μάνα εξ ουρανού. Σε αυτό εναποθέτει τις τελευταίες του ελπίδες, γιατί όταν φτάσει στη μεταμόσχευση σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί άλλες θεραπείες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η λευχαιμία, ειδικά στα παιδιά, θεραπεύεται σήμερα. Ξέρετε πόσα παιδιά είναι μεταμοσχευμένα και από την πόλη μας που έχουν κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών και ζουν μια φυσιολογική ζωή στη συνέχεια, αφού έχουν ταλαιπωρηθεί βέβαια ένα μεγάλο διάστημα, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις δεν είναι εύκολες. Όμως το ξεχνούν, γιατί είναι παιδιά και ζουν και έχουν την ευτυχία κάποιοι άλλοι άνθρωποι να τους έχουν δώσει, να τους έχουν δώσει τη ζωή κυριολεκτικά και σε αυτούς. Όπως το είπατε, ζουν αυτά τα παιδιά χάρη στην προσφορά κάποιων άλλων ανθρώπων. Μας είπατε για αυτό το κομμάτι ότι πρέπει να είναι σίγουρα συνειδητή επιλογή και όχι μία απόφαση που τη λαμβάνουμε επιπόλαια και εξηγήσαμε και το γιατί. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να αποφαρύνουμε τον κόσμο σε καμία περίπτωση, γιατί θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί όπως είπατε, η διαδικασία πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν ισχύει ότι ίσχυε κάποτε. Εγώ θα πρότεινα όποιος θέλει, ειδικά από τα νέα παιδιά, να έρθει στο νοσοκομείο μας ένα πρωινό, γιατί αφαιρέσιμο πεταλίων κάνουμε, όχι συνήθως, κάνουμε μόνο πρωινά. Και όχι τα Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε δυστυχώς αυτή τη δυνατότητα, λόγω προσωπικού. Γίνονται πρωινά τις καθημερινές και να δει τη διαδικασία, πώς παίρνουμε τα αιμοπετάλια, και να του εξηγήσουμε ότι δεν είναι τίποτα. Δηλαδή είναι όπως μία απλή αιμοληψία, η οποία όμως διαρκεί ένα περισσότερο χρόνο. Και να σκεφτούμε και πάλι ότι στην θέση αυτών των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη, θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να είμαστε εμείς. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ποτέ όμως. Και να θυμόμαστε και ότι αυτό όσον αφορά τις πιθανότητες έβρεσης συμβατού δότη, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Συνεπώς καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι λίγο. Απλώς τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, αρχίζουν και δίνουν νέα παιδιά
και στην χώρα μας και στην περιοχή μας βλέπουμε ότι αρχίζει και αυξάνεται ο αριθμός που βρίσκονται πιο συμβατοί. Και πιστεύω ότι αν κατορθώσουμε να γίνουν τουλάχιστον 500.000 υποψήφιοι δότες, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον για τους ασθενείς στην Ελλάδα να τους βρουν, εκτός από κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις, που εντάξει εκεί θα καταφεύγουμε και στην παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Ας το ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε κάποια αύξηση, την πολυπόθητη πιο συγκεκριμένα αύξηση στον αριθμό που εκείνων που είναι δότες μυελού των οστών. Κυρία Ζερβού, να σας ευχαριστήσω πολύ και ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα θέλατε πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση να επισημάνετε κάτι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια με τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη και για την περιοχή μας. Νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν να αιμοδοτούν. Οι μεγάλης ηλικίας αιμοδότες αρχίζουν να έχουν προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν επάπειρο να δίνουν αίμα και θα πρέπει να υπάρξει μία ανανέωση στις ηλικίες των εθελοντών αιμοδοτών. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλα τα νέα τα παιδιά να έρθουν στην αιμοδοσία και αν δεν θέλουν να δώσουν αίμα, να δούνε πώς είναι. Σήμερα ήρθαν 4 παιδιά να δώσουν για τον πατέρα μιας φίλης τους, τα οποία ήταν φοβισμένα στην αρχή. Και μετά όταν έφυγαν, υποσχέθηκαν ότι σε 6 μήνες θα έρθουν να ξαναδώσουν. Επομένως, θα πρέπει να κάνουν το ξεκίνημα και θα πρέπει και οι γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, γιατί βλέπουμε ότι οι παιδιά που ζουν μέσα στις οικογένειες που είναι οι γονείς εθελοντές αιμοδότες είναι πιο εύκολο να το ξεκινήσουν. Υπάρχει στα Γιάννενα η δυνατότητα για τους φοιτητές να μην έρθουν στο χώρο της αιμοδοσίας. Πάμε εμείς εκεί κάθε Παρασκευή στη ΦΟΕΑ που είναι σταθερός χώρος στο Πανεπιστήμιο, να έρθουν σε επαφή με τους συναδέλφους τους και εκεί είναι σαν μια γιορτή που γίνεται κάθε φορά και ας ξεκινήσουν να δώσουν αίμα εκεί μια, αν δεν θέλουν, γιατί πολλοί δεν τους αρέσει το νοσοκομείο, φοβούνται το νοσοκομείο. Εξάλλου καθημερινά σχεδόν κάνουμε και εξωτερικές αιμοληψίες, οι οποίες ανακοινώνονται. Μπορούν να πάνε σε διάφορα σημεία που πραγματοποιούνται αιμοδοσίες εκτός νοσοκομείου, αν είναι κάποιος που τους φαίνεται μακριά το νοσοκομείο ή δεν τους αρέσει ο χώρος του νοσοκομείου, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους αιμοδότες που όλα αυτά τα χρόνια έχουν στηρίξει τους ασθενείς του νοσοκομείου μας. Και όχι μόνο, τους ασθενείς όλης της Ελλάδος. Κυρία Ζερβού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η συζήτησή μας είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ενδεχομένως διευκρινίσαμε, αποσαφηνίσαμε κάποια στοιχεία, κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Βεβαίως, τουλάχιστον όσον αφορά την δωρεά μυελού των οστών. Ναι, ωραία. Και νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ καλό να γίνονται, γιατί ξαναθυμίζουν στον κόσμο που, όπως είπατε κι εσείς, με όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας μπορεί την αιμοδοσία να μην το σκέφτεται. Εγώ είδα και χθες Κυριακή και σήμερα αρκετούς αιμοδότες οι οποίοι ήρθαν. Είναι και αυτό ένα ερέθισμα του να θυμίσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, οι οποίες είναι καθημερινές για μετάγγιση, όπως επίσης κάποιοι θα σκεφτούν και για τη δωρεά μυελού των οστών. Ξέρετε, αν ξεκινήσουν να δίνουν αίμα, είναι πιο εύκολο μετά να συνεχίσουν και για το άλλο. Κυρία Ζερβού, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.